Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ. Το πάθημα της Λευκορωσίας έγινε γερό μάθημα για την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία πριν από λίγο σε αγώνα παρακολουθήσατε από το Star Channel, νίκησε άνετα τη Γεωργία με 166. Έτσι, το εθνικό μας συγκρότημα έκανε ένα ακόμη βήμα για την πρόκρισή του στα τελικά του Ευρωμπάσκετ 97. Εύκολη νίκη σημείωσε πριν από λίγη ώρα η εθνική Ελλάδος μπάσκετ με 166 επί της Γεωργίας σε αγώνα που παρακολουθήσατε ζωντανό από το Star Channel. Από την εθνική μας που ήταν ανώτερη σε όλα τα σημεία, πρώτη σκόρερ ήταν η Αγγελίδης με 17, Φασούλας με 16 και Αρβέρτης με 15. Από την Γεωργία, καλύτερος παίκτης ήταν ο Στεπάνη. Μετά το τέλος του αγώνα, οι τεχνικοί των δύο ομάδων δήλωσαν. Πιστεύει ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδος είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και βλέπει ότι κάτι γίνεται με την αλλαγή φρουράς, ας πούμε έτσι, έχουν αλλάξει παίκτες, αλλά πιστεύει ότι στο μέλλον θα γίνει ακόμα καλύτερη. Η καλή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που δείξαμε μας έκανε ξεπεράσουμε τους όποιους φόβους ενός νέου πατατράκου όπως με τη Λευκορωσία. Και πάμε στο ποδόσφαιρο. Σε μονομαχία δικεφάλων θα εξελιχθεί εκτός απρόπτου ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έκαναν σήμερα το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του σε βάρος του Αθηναϊκού και του Απόλλων Αθηνών αντίστοιχα. Τη Ριζούπολη, ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο βήμα για να εμφανιστεί και πάλι στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μετά από αρκετά χρόνια. Στο 15 ο Καπετανόπουλος χτύπησε ένα κόρνερ. Η μπάλα πέρασε από όλους. Στην πορεία βρέθηκε ο Αλεξίου και με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα και ο δικέφαλος άνοιξε το σκορ. 0-1 το ημίχρονο. Στο 15ο λεπτό της επανάληψης ο Απόλλων ισοφάρισε με τον Νικολαίδη από την πάσα του Μπάρνιακ. Τελικό αποτέλεσμα 1-1, η ρεβάνση Ντούμπα. Ο ΠΑΟΚ τώρα φαβορεί για πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα, αυτό είναι φαινομενικό. Ο Απόλλων μπορεί να αποδώσει και το έχει απεδείξει. Οι πιθανότητες μας οπωσδήποτε έχουν μειωθεί, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεσαι και ποτέ δεν πρέπει να αποκλείσει τίποτα. Νομίζω είναι ένα αποτέλεσμα που μας δίνει τις δυνατότητες στη ρεβάνση να πάρουμε την πρόκριση στον τελικό. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ προηγήθηκε του Αθηναϊκού στο 19ο λεπτό όταν ο Μπατίστα έξω από την περιοχή γύρισε ωραία το σώμα του και με στριπτό σουτ άνοιξε το σκορ. Λίγα λεπτά αργότερα, μετά από άψογο συνδυασμό, η μπάλα έφτασε στον Κοπιτσί που με κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Πλιώτα για να πετύχει το 2-0. 5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σε κόρνερ του Κετσπάγια, ο Μπατίστα πετάχθηκε ιδανικά στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά έκανε το σκορ 3-0. Στο 73ο λεπτό, σε σέντρα του Κετσπάγια, ο Κωστής βρέθηκε στην πορεία της μπάλας για να πετύχει ένα ακόμα ωραίο γκολ. Ενώ ο Μπατίστα στο 90ο λεπτό πέτυχε hat-trick για να διαμορφώσει έτσι το τελικό 5-0. Η παγωνιά που επικρατεί στην Πολωνία δεν προβληματίζει μόνο τον Χουάν Ρότσα αλλά και την UEFA. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας του Champions League Λέγκια Παναθηναϊκού την ερχόμενη Τετάρτη ή ακόμα και να αναβληθεί το μάτς κατά μία εβδομάδα. Αλλαγή έδρας με πρόσχημα τις καιρικές συνθήκες επιδιώκει η Λέγκια σε βάρος του Παναθηναϊκού. Το παγωμένο γήπεδο στη Βαρσοβία οδήγησε τους Πολωνούς να ζητήσουν ανεπισήμως από την UEFA να γίνει το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αθήνα και το δεύτερο στη Βαρσοβία όταν ο καιρός θα έχει καλυτερεύσει. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, αλλά οι άνθρωποι της UEFA θα πάνε αύριο στη Βαρσοβία και θα ελέγξουν το γήπεδο το οποίο έχει καλυφθεί από αρκετούς πόντους πάγου. Εάν κριθεί ότι δεν μπορεί να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος, τότε μέχρι αύριο το απόγευμα η UEFA θα αποφασίσει για τη διεξαγωγή του αγώνα σε άλλο γήπεδο εντός Πολωνίας ή την αναβολή του παιχνιδιού για μία εβδομάδα. Μπατίστα. Αφήνει ο Σαβεύσκι το σουτ και το 2-0 από την ΑΕΚ. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί. Νάτος εδώ. Χάρης Κοπιτσής. Στο 24, σε 5 λεπτά μέσα. Η ΑΕΚ που στο ενδιάμεσο του 1-0 και του 2-0 γλίτωσε το 1-1, φτάνει στο 2-0, έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Με αυτή την βολίδα από τον Χάρη Κοπιτσί μετά την προσποίηση του Τόνι Σαβεύσκι, εκεί που ασφαλώς ουδείς τερματοφύλακας και όχι μόνο ο Άγγελος Πιλιώτας ήταν εφικτό αντιδράσει. Σαβεύσκι, Μπατίστα, ανοιχτό κοντρόλ, Κετσπάγια. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Γεωργιανό, βολίδα out στο 27. Τέπιτς. Χαμηλά, σηκώνει ο Αναστασίου την μπάλα, αλλά εκεί είναι offside. Ο Βελής πριν κάνει το shoot ακριβώς με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Εδώ, ο Χρήστος Βελής. Πραγματικά ήταν πίσω από την αμυντική διάταξη της ΑΕΚ. Κετσπάγια. Πρωτοβοκάρι, περνάει η μπάλα, 3-0, Μπατίστα. Ακριβώς το 40ο λεπτό, ο Μπατίστα φέρνει την ΑΕΚ στο 3-0 και όπως βλέπετε το γλεντάει αυτό το πολύ ωραίο χαμόγελό του. Αυτή τη φορά λοιπόν με κεφαλιά, το πρώτο γκολ με σουτ. Τώρα με κεφαλιά στο 40 η ΑΕΚ κάνει το 3-0, ξανά το κόρνερ από τον Κετσπάγια.
Κεφαλιά του Μπατίστα πρώτο δοκάρι. Καμία πιθανότητα για τον Τσιρόνι που ήταν στο πρώτο δοκάρι. Και τον τερματοφύλακα βέβαια, τον Πιώτα. Πολύ καλό κόρνερ. Αλλά και ο Μπατίστα στον αέρα είναι ανίκητος. Τσάρτας για τον Κωστή. Απίστευτη παλιά. Το σύντομος από τον Χρήστο Κωστή. Out. Περνάει από όλους η μπάλα πριν φτάσει στον Σαβεύσκι. Γυρίζει αυτός. Το σώμα του Χατζιαγγελή. Ξανά ο Σαβεύσκι. Μπατίστα και παλιά. Out. Είναι ένα απορρίγανης. Πώς το χάσε. Ο Κόλτζος δεν μπορεί να τον παρεμποδίσει. Πολύ ωραία παλιά για τον Κωστή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το σύντομο Κωστή κοντράρεται από τον Τέπιτς. Η φάση αυτή στο 63. Η ΑΕΚ όμως επιμένει. Κωστής. Προσποίηση. Τσάρτας. Σαβεύσκι αυτή τη φορά, το σούτ το δεξί, καλό σουτ. Out, δύο καλά σουτ σε περίπου μισό λεπτό, απόσταση το ένα από το άλλο. Ελιγμή. Κεφαλιά ο Κωστής, γκολ. Έτσι εύκολα που λένε, απλά στο ρελαντί, στο 73. Η ΑΕΚ φτάνει στο 4-0 με την κεφαλιά του Χρήστου Κωστή από την άριστη σέντρα του Τίμουρ Κετσπάγια. Εδώ το δίδυμο της επιτυχίας. Σέντρα με το δεξί, δεύτερο δοκάρι. Ο άλμα πολύ καλό, καθώς και η εκτέλεση από τον Χρήστο Κωστή, που είναι εξίσου ικανός και με την μπάλα ψηλά και με την μπάλα χαμηλά. Νικάει στον αέρα, αν πρόλαβα να δω τον Τασιόπουλο. Όχι, δεν είναι ο Τασιόπουλος, ως όταν λιστάνε. Τον Κετσπάγια πρόλαβε αυτός, κεφαλιά καταπληκτική, αλλά out. Μπήκε μέσα στο γήπεδο ο Μπάγεβιτς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το βλέπουμε, Γιώργο. Δεν έχει ξαναγίνει. Να δεις το, αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές. Πραγματικά ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, κατευθύνεται προς τη σκεπαστή. Και παρά το γεγονός ότι ακούγεται το Ντούσαν Ντούσαν, δείχνει την δυσφορία του για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μερίδα των οπαδών της ΑΕΚ που είναι στην σκεπαστή υβρίζει τον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον Μιχάλη Τροχαράνη. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν αντιδράσεις από άλλα σημεία της κερκίδας, αντιδράσεις από δοκιμασίας των οπαδών της Ένωσης στην σκεπαστή. Τα κατάφεραν λοιπόν οι οπαδοί της ΑΕΚ, σκληροπυρηνικοί και λιγότερο σκληροπυρηνικοί, να τσακωθούν μεταξύ τους και να ξεσηκώσουν και τον Μπάγεβιτ, που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Αυτό είναι βέβαιο. Εδώ ο πρόεδρος της ΑΕΚ, δακρυσμένος από την λέει ο Γιώργος Σιδηρόπουλος. Προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και πραγματικά τα καταφέρνει ο Σπίνουλας. Και εδώ ο Αθηναϊκός πλησιάζει με πολύ απειλητικές διαθέσεις στην ΑΕΚ για να πετύχει τον κόλ της στιγμής. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, ΑΕΚ Αθηναϊκός 4-0. Μπατίστα και Τσπάγια, ίσως και με το χέρι το κοντρόλ. Πάντα ο Γεωργιανός που κατεβάζει και την μπάλα. Μόνος εναντίον όλων. Η φάση δεν τελείωσε. Έρχεται ο Κοπιτσής να δώσει την συνέχεια. Σηκώνει. Ο Τσπάγια δεν είναι τόσο ψηλό. Να προλάβει. Περνάει ένα εκμετάλλευτη. Η ευκαιρία για την Ένωση. Σαβεύσκι. Μπατίστα. Κερδίζει μια κόντρα, κερδίζει για τη δεύτερη. Φτάνει απέναντι στον Πιώτα. 5-0 από τον Ντανιέλ Μπατίστα με hat-trick απόψε. Στο 89 εδώ ο Ντανιέλ. Ο Αλέξης Πυρόπουλος ήταν στην περιγραφή του αγώνα ΑΕΚ Αθηναϊκού που τελείωσε με την εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ με 5-0. Και εμείς λίγο πριν κλείσουμε να σας πούμε τους τυχερούς αριθμούς του Λότου. Είχαμε jackpot σήμερα, δεν βρέθηκε κανένα δελτίο με 6 επιτυχίες. Να δούμε αναλυτικά τους αριθμούς. Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι 17, 9, 34, 47, 40 και 19. Βρέθηκαν 256 δελτία με 5 επιτυχίες που κερδίζουν από 433.860 δραχμές και 14.825 δελτία με 4 επιτυχίες που κερδίζουν από 6.125.